Πρώτου καν συμπληρωθούν 4 μήνες από την ανίποτη τραγωδία στο πεδίο βολής Γλαφυρών με τους άτυχους πεζοναύτες, ο Βόλος, η Μαγνησία, η χώρα ολόκληρη θρενούν 2 ακόμη παλικάρια που θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος. Ο σμιναγός Παναγιώτης Λάσκαρης, 35 ετών, πατέρας ενός παιδιού, και ο επίσης σμιναγός Αθανάσιος Ζάγκας, 31 ετών, πατέρας 2 παιδιών, βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το διθέσιο F-16 τους, που μετήχε σε εκπαιδευτική νατοϊκή άσκηση στην Ισπανία, κατέπεσε και συνετρίβη κατά τη διάρκεια της απογείωσης σε αεροπορική βάση. Το μαχητικό αεροσκάφος της 341 μοίρας της 111 πτέρυγας μάχης Νέας Αγχιάλου μετήχε σε άσκηση μαζί με άλλα 3 F-16 ιδίου τύπου. Σύμφωνα με έμπειρους πιλότους μαχητικών αεροσκαφών, το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Από ό,τι φαίνεται, υπήρχε κομπρέσο στόλ στον κινητήρα στο ξεκόλλημα του αεροσκάφους, περίπου στα 10 μέτρα από ό,τι έχω πληροφορίες. Μετά την απογείωση. Είχε κάποιο κράτημα, δηλαδή μηχανή. Πρόβλημα ο κινητήρας. Τώρα αυτό συμβαίνει αν πάρει κάποιο πουλί, κάποιο FOD από το διάδρομο και έχει μικρή όση ο κινητήρας, δεν φτάνει η όση για να συνεχίσει την απογείωση, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πάρει δεξιά κλίση και να γίνει το κακό που έγινε. Από ό,τι ξέρω, είχε δεξαμενές επάνω καυσίμου, γιατί πήγαινε για αποστολή, και γι' αυτό και έπεσε πάνω σε άλλο αεροπλάνο γαλλικό, από ό,τι φαίνεται, και η καταστροφή είναι μεγάλη. Τα παιδιά προσπάθησαν να εγκαταλείψουν από ό,τι έμαθα, αλλά η στάση του αεροσκάφου ήταν τέτοια με κλίση που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί η εγκατάλειψη, να ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να θρηνούμε 2 παλικάρια της πολεμικής αεροπορίας λόγω του γεγονότος αυτού. Οι 2 άτυχοι πιλότοι έμεναν στο Βόλο με τις οικογένειές τους, αλλά η καταγωγή τους ήταν από την Αττική και την Πάτρα. Σε κάποια εκδήλωση που έγινε μέσα και ήμουν καλεσμένος τελευταία, έτυχε να είναι κοντά και να συστηθούμε. Είναι σε μικρή ηλικία, εγώ δεν τους πρόλαβα τους ανθρώπους αυτούς, αλλά λόγω πολύ καλής σχέσης με τον διοικητή, ήμουν καλεσμένος σε μια εκδήλωση και έτυχε να τον γνωρίσω τον έναν εκ των 2 περιστασιακά εκείνο το βράδυ. Στη μονάδα τους το κλίμα ήταν σήμερα βαρύ. Το αρχικό σοκ για τον ξαφνικό χαμό των 2 πιλότων διαδέχθηκαν η θλίψη και το πένθος. Όλοι μιλούν για 2 έμπειρους πιλότους με εκατοντάδες ώρες πτήσεως στα F-16. Άλλωστε, σε ασκήσεις σαν τη συγκεκριμένη στην Ισπανία, που χαρακτηρίζεται ως το ευρωπαϊκό Top Gun, μετέχουν μόνο οι καλύτεροι πιλότοι.